Σας ευχαριστώ και τη συμμετοχή σας εδώ σήμερα και νιώθω ιδιαίτερη ευχαρίστηση γιατί οι εκδόσεις Άμμον Εκδοτική πρωτοπόρησε εκδοτικά με ένα κυρίαρχο θέμα του Γιάννη Δημόπουλου που αφορά την φιλοσοφία, τη διαλεκτική έρωτος και θανάτου. Και νομίζω ότι νιώθω πραγματικά δέος, γιατί ανακαίνισε ο Γιάννης ένα ζήτημα επίκαιρο, πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί δεν υπάρχει πολιτικό, κοινωνικό θέμα, οικονομικό θέμα, που να μην άπτεται το έρωτος και το θανάτου και να έχει ένα μεγάλο πέπλο, θα έλεγα, αγωνίας, ανησυχίας, ρευστότητας πολιτικής κλπ. Στα κοινωνικά πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εκλεκτό Γιάννη Δημόπουλο, γιατί ξεκινάει από τον Ηράκλειτο και καταλήγει στο Λιαντίνι. Άρα λοιπόν ξεκινάει από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και καταλήγει στο Λιαντίνι με την προϋπόθεση να παντρέψουμε ως Έλληνες τα παλιά στοιχεία της ελληνικής φιλοσοφίας με τα σύγχρονα κοινωνικά δρόμενα της χώρας. Ο Λιαντίνης κάνει τέτοια επέκταση και νομίζω ότι ο Γιάννης παντρεύει καταπληκτικά όλη αυτή την ιστορική πορεία φιλοσοφίας γενικότερα του Ηράκλειτου μέχρι τον Λιαντίνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πολύ εκλεκτή Κλέρη Τσόμου, η οποία πρωτοπορεί εκδοτικά και όχι μόνο θεματολογικά, αλλά και ποιοτικά, από ό,τι έχετε προσέξει, εκλεκτή έκθεση. Θα μας διανθίσει μουσικά το βράδυ η κυρία Μπούζε Κυριακή, με το δικό της σαντούρι. Την ευχαριστούμε για την καλοσύνη της. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ σαντούρι και νομίζω ότι θα είναι και η πρωτιά σου εδώ. Σε ευχαριστούμε γιατί ο ήχος από το σαντούρι είναι δεμένος και με το βιβλίο. Ιστορικά, γιατί είναι ένα μεταλλαγμένο, εγώ θα έλεγα, αρχαίο όργανο, έτσι, τρίχορδο, εξάχορδο και στην πορεία έγινε το περίφημο αυτό πληκτρολόγιο που μετεξελίχθηκε σε πιάνο, αλλά αυτή η ομορφιά και ο ήχος του σαντουριού είναι αξεπέραστος, κοπελιά. Εκτός από τη μουσική βέβαια αυτή, θα μας τιμήσει με ο λέκτορας της αεροδιαστημικής. Είναι πρώτη φορά ακούγεται αυτός ο τίτλος σπουδής, ο κύριος Περικλής Σταμπέκης. Τον ευχαριστούμε, γιατί ελπίζω να συνδέσει επιστημονικά το περιεχόμενο του βιβλίου με τα κοινωνικά και τα γενικότερα δρόμενα και τα φιλοσοφικά δρόμενα της εποχής.
Μετά θα έχουμε την τιμή, ο διδάκτορας της ιστορίας και εκπαιδευτικός Βαγγέλης Λάσκαρης, να διανθίσει έτσι ομιλητικά αυτή την ωραία έκδοση. Πριν προχωρήσω όμως, να πω για τον εκλεκτό Ιωάννη Δημόπουλο. Γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας με την οικογένειά του. Υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις, βατραχάνθρωπος Γιάννη, πολύ σπουδαία και κρίσιμη δουλειά. Από ασπρόπυργο ξεκίνησες προφανώς, έτσι. Καλαμάτα. Σπούδασε στο ΔΕΗ Πειραιώς, ηλεκτρονικός μηχανικός. Συγχρόνως με τις σπουδές του ανέπτυξε ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη σύγχρονη φιλοσοφία, γι' αυτό εμπλέκει και τον Λιαντίνη, τον διαφωτισμό, την ελληνική ιστορία εις βάθος, ως επίσης και την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και τη γεωδεσία. Τον ελεύθερο χρόνο ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στους αρχαιολογικούς χώρους, ανακαλύπτοντας περιοχές που μέχρι σήμερα προφανώς είναι άγνωστες ή δεν έχουν προβληθεί πολιτιστικά, ή το κράτος για λόγους εκπαιδευτικούς ή και οικονομικούς ακόμη δεν τους έχει αναδείξει, Γιάννη. Και αυτό είναι το έλλειμμα προφανώς, γιατί υπάρχουν υπέροχοι αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι έχουν κρυφτεί. Εγώ γεννήθηκα στον Ασταθό, λέγομαι Καρούσος της ιστορικής οικογένειας των Καρουσαίων, Καρούσος είναι το αρχικό μου όνομα, και στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς μπαίνουμε στο τεράστιο λιμάνι του Αστακού, υπάρχει ο οικισμός του αρχαίου Αστακού. Ήρθε μία αρχιτεκτόνισσα αρχαιολόγος και μου λέει: λυπάμαι, γιατί φτιάχνοντας το λιμάνι θάψαν όλη την αρχαία πόλη. Θάψαν όλη την αρχαία πόλη. Είναι το λιμάνι που έκανε στην πορεία ο Βερελής, υπουργός τότε, για να συνδέσει την Δυτική Ελλάδα με την Ιταλία. Μέσα στα ενδιαφέροντά του είναι το θέατρο, οι τραγωδίες και η ποίηση, αρμέγης ουσιαστικά φιλοσοφικά και θεωρητικά θέματα από τις τραγωδίες, και αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί κάποτε κινηθήκαμε στον ίδιο χώρο, με τις πολεμικές τέχνες και μαθαίνεις και σαντούρι, οπότε θα μας τιμήσει η κοπελιά. Θα παρακαλούσα να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να βρίσκομαι στην Αθήνα και να είμαι μαζί σας, μαζί με το Φίλτε το Γιάννη, για να γιορτάσω αυτή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό έχει για μένα δύο ιδιαιτερότητες. Τα προηγούμενα βιβλία του είναι όλα αφιερωμένα στα παιδιά του. Αυτό όμως όχι. Αυτό είναι αφιερωμένο μεταξύ άλλων και στην αείμνηστη αδελφή μου, η οποία έχει βοηθήσει το Γιάννη στα μέχρι σήμερα βιβλία του και πολύ θα ήθελε να τον είχε βοηθήσει και με αυτό το τελευταίο. Πέθανε έξαφνα πέρσι το καλοκαίρι. Με συγκινεί λοιπόν διπλά αυτό το αφιέρωμα στην αδελφή μου και μετά σκέπτομαι τη δεύτερη ιδιαιτερότητα που είναι ακόμα πιο σημαντική. Σε αυτό το βιβλίο ο Γιάννης ανοίγει πόρτες και παράθυρα στον εσωτερικό του κόσμο. Έχει την τόλμη, έχει το θάρρος και τη δύναμη να φανερώσει βαθιά προσωπικές του σκέψεις και να αναπτύξει μέσα από το ταξίδι που έκανε στη συγγραφή του βιβλίου του με υπέροχους συνταξιδιώτες να δείξει τα πιστεύω του, τις αρχές του, τον εσωτερικό του κόσμο και το δικό του γίνεσθε. Και λέω ότι χρειάζεται θάρρος και τόλμη γι' αυτό. Γιατί όταν ξεγυμνωθείς για το κοινό σου, όταν έχεις αυτό το κίνητρο να το κάνεις και το κίνητρο του Γιάννη είναι πάντα τα δυο του παιδιά, ο Έκτορας και ο Ορφέας, και με αυτό τους δίνει ίσως την πιο σημαντική μέχρι τώρα παρακαταθήκη και σε μας τους αναγνώστες του βιβλίου του μας δίνει πλούσιο φαγητό για περισυλλογή και σκέψη. Αναφέρθηκε πριν ότι η δική μου επιστημονική σταδιοδρομία αφορά στο αεροδιάστημα και την έρευνα στο διάστημα. Και πιο συγκεκριμένα τα τελευταία μου 30 χρόνια έχουν εστιαστεί στην έρευνα για εξωγήινη ζωή, είτε αυτή είναι μικροβιακή στο δικό μας ηλιακό σύστημα, είτε είναι τεχνολογικά και επιστημονικά ανεπτυγμένη στους μακρινούς γαλαξίες. Η έρευνα αυτή που γίνεται τώρα πιο επισταμένα από τις αεροδιαστημικές τα διαστημικά κέντρα της Ευρώπης, της Ιαπωνίας, της Ρωσίας, της Αμερικής, των Ινδιών και της Κίνας πρόσφατα. Αυτή η έρευνα βασίζεται πρώτα απ' όλα σε ενδείξεις ότι στο δικό μας ηλιακό σύστημα μπορεί να υπήρξε ζωή και το ότι υπήρξε ζωή το φανερώνει πρώτα το ότι ο Άρης και η Γη ξεκίνησαν με τις ίδιες προδιαγραφές και το ερώτημα είναι εάν στο πρώτο στάδιο ο Άρης που ήταν παρόμοιο με τη Γη είχε την δυνατότητα να αναπτύξει μικροβιακή ζωή. Πιστεύουμε πως διήρκεσε αρκετό διάστημα ούτως ώστε να έχει αναπτυχθεί στον Άρη μικροβιακή ζωή. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ακόμα. Και αυτό το εξετάζομαι και υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν στο υπέδαφος του Άρη να υπάρχει. Η άλλη πιθανότητα στο δικό μας ηλιακό σύστημα είναι
οι δορυφόροι Εγκέλαδος και Ευρώπη, όπου υπάρχει εσωτερικά αυτών των δύο δορυφόρων υγρός ωκεανός. Και λέω υγρός γιατί ενώ είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι πρόκειται για νερό, δεν είναι τελείως αποδεδειγμένο. Γεγονός όμως είναι ότι η ύπαρξη αυτών των δύο βοηθάει στην θεωρία ότι έχουν αναπτυχθεί εκεί, έχει αναπτυχθεί εκεί μικροβιακή ζωή. Μετά στο απότερο διάστημα, όπως είπα στους μακρινούς αυτούς γαλαξίες, εκεί ο μόνος τρόπος που έχουμε για να κοιτάξουμε και να ασχοληθούμε με την ύπαρξη αυτής της αναπτυγμένης ζωής είναι απλώς με το να ακούμε για σήματα τα οποία έχουν μία, να έχουν ακριβώς τις, εκείνα τα δεδομένα που έχουν σήματα που μεταφέρονται από ανεπτυγμένο πολιτισμό, δηλαδή να επαναλαμβάνονται, να έχουν μια συνέπεια, να μπορείς να τα παρακολουθήσεις λόγω της επανάληψης. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν βρήκαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρούμε. Και αυτά όλα δεν πρόκειται να επιτευχθούν σε μία και δύο γενιές. Αυτό που διαβάζοντας το βιβλίο του Γιάννη μου δίνει ένα καινούριο κίνητρο για τη δουλειά που έκανα και μια κατά κάποιο τρόπο ευχαρίστηση που απασχόλησα δεκαετίες για το θέμα αυτό, είναι ότι ίσως το επόμενο βιβλίο του Γιάννη ή ίσως το επόμενο βιβλίο του Έκτορα ή του Ορφέα να μπορέσει να συνδυάσει τα αιώνια ελληνικά αρχαία ιδεώδη και φιλοσοφία μαζί με τα νεότερα που πολύ καλά αυτή τη δουλειά έκανε ο Γιάννης και να τα μεταφέρουν σε άλλους κόσμους, γιατί νομίζω ότι το κοινό σε οποιοδήποτε είδος ζωής βρίσκεται στην ουσία μέσα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τις σκέψεις, τους συλλογισμούς που μας μετέφεραν και που σαν νεότεροι ακόμα σε αυτά πατάμε για να αναπτύξουμε τις δικές μας σκέψεις, συλλογισμούς και όνειρα. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ για τη δύναμή σου και σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις ένα λαμπρό μέλλον στο συγγραφικό σου έργο και να μας εκπλήσεις με τις πινελιές που κάνεις πέρα από τα βαθιά μέσα μας ιερά και όσια. Να σε καλά.
Ευχαριστώ και την εξαίρετη μουσικό, όντως ομορφαίνει τη βραδιά απόψε. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που ο εξαίρετος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και φιλόσοφος και ποιητής, θα έλεγα εγώ, Ιωάννης Δημόπουλος, με προσκάλεσε σήμερα εδώ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι φιλόλογοι λογοτέχνες και φιλόσοφοι, αγαπητοί και εξαίρετοι εκπρόσωποι των ειδικών δυνάμεων της πατρίδας μας. Σας εύχομαι να έχετε την υγειά σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση του συγγραφέα. Αποτελεί μια παρακαταθήκη κατά το Θουκυδίδιο Εσαΐ, το έργο του Ιωάννη Δημόπουλου. Εγώ έχω ασχοληθεί κυρίως με την επιστήμη της ιστορίας, με την ιστορία της αποικιοκρατίας, την ιστορία της Γαλλίας κατά τον 20ο αιώνα. Η διαλεκτική έρωτος και θανάτου του Ιωάννη Δημόπουλου είναι ένα έργο το οποίο αφορά στην φιλοσοφία, αλλά όχι μόνο, και θα εξηγήσω παρακάτω. Αποτελεί ένα πόνημα το οποίο αφορά τόσο στην ελληνική φιλοσοφία ανά τους αιώνες, δεν περιορίζεται όμως μόνο στο φιλοσοφήν, αλλά περιλαμβάνει αφετηρίες και προεκτάσεις στον κλάδο της ιστορίας, της φυσικής, της αστροφυσικής, των μαθηματικών, Πυθαγόροι και σημασία των αριθμών και άλλων επιστημών. Το έργο του Δημόπουλου είναι και κάλεσμα πνευματικού εγερτηρίου, σαν να πρόκειται για τους πολεμικούς ήχους που εκπέμπουν τα πολεμικά πλοία, τα οποία γνωρίζετε καλά εδώ σε αυτή την αίθουσα, και ο Γιάννης και οι συνάδελφοί του αξιωματικοί. Πρόκειται εξάλλου για εξαίρετο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Ας δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα αρκετές πλευρές του έργου του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κατορθώσουμε να εξαντλήσουμε τη συζήτηση. Ο συγγραφέας μας προσκαλεί και μας ξεναγεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον απέραντο πλούτο των πέντε φιλοσόφων, τον σκοτεινό Ηράκλητο, τον Νίτσε, τον Περικλή Γιαννόπουλο, τον μυθικό ερωτευμένο δάσκαλο Σικουτρί, τον Δημήτρη Λιαντίνη, αφού κάνει μια εμβριθή ανάλυση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και των θεμελιωδών αρχών της. Αναφέρεται βέβαια και στην λογοτεχνία και στην ποίηση, μέσα από τον Καβάφη, τον Παλαμά, επίσης τον Παπαδιαμάντη. Σύμφωνα με τον Δημόπουλο, και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία να το δούμε εμβριθώς, η ίδια η σκέψη είναι μια μορφή τέχνης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο βαθιά φιλοσοφημένος αρχαίος Έλληνας υπήρξε και μέγας καλλιτέχνης. Πρόκειται για ένα κόσμο τέχνης και σκέψης. Συμβιώσα στο σκοτάδι και στο φως, ο Ηράκλητος λοιπόν συνδιαλέγεται με το Λιαντίνη ή ο Λιαντίνης συνδιαλέγεται μετέωρος ανάμεσα σε νύχτα και σε μέρα με τον Ηράκλητο. Στην παρούσα μελέτη ξεκινά το ταξίδι του από τον Ηράκλητο και τον λόγο του. Μία αρχαιότατη έννοια, ο λόγος, με πολλές σημασίες, μας τις εξηγεί ο Γιάννης στο βιβλίο. Ο Ηράκλητος αποτελεί το πιο λαμπερό σκοτάδι που υπήρξε στον πλανήτη μας. Φύσης κρύπτεσθε, φιλή αρμονή, άφανης φανερής Κρήτων. Δηλαδή η αληθινή φύση των πραγμάτων αγαπά να είναι κρυμμένη. Μία αρμονία θέατη υπερισχύει σε σχέση με μία αρμονία θεατή. Άρα στην πραγματικότητα τα αντίθετα ταυτίζονται. Μόνο ο άνθρωπος πιστεύει ότι δεν συμπίπτουν. Και τα πάντα είναι ένα, όλα ανήκουν στον παγκόσμιο μετασχηματισμό της αιώνιας φωτιάς, αυτός είναι ο λόγος του σκοτεινού Ηράκλητου. Ο Ηράκλητος πίστευε ότι η ζωή είναι σαν ένα ορμητικό ποτάμι. Στις ιδιωτικές συνομιλίες μας με τον συγγραφέα μου ανέφερε και μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι ο Ηράκλητος είναι πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή μας. Είναι όντως έτσι. Εξάλλου ο Σικουτρής συναντά τον Ηράκλητο στη διατύπωση ότι το νερό είναι το κοινό σημείο της Αρτέμιδος με τον Ποσειδώνα. Όσο προχωρεί ο άνθρωπος στη γνώση, τόσο πιο συνειδητό γίνεται μέσα του το πόσο λίγα γνωρίζει. Ο συγγραφέας επισημαίνει χαρακτηριστικά. Η αρχή που αναζητεί η φιλοσοφία δεν είναι η χρονική έναρξη, αλλά το λογικό θεμέλιο. Οι συμβολές του Ηράκλητου στην επιστήμη της φιλοσοφίας είναι ανεξάντλητες. Θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο κάποια αποσπάσματα του βιβλίου του συγγραφέα. Στο υποκεφάλαιο «Ο Ηράκλητος και το παιχνίδι», ο Λιαντίνης συνδιαλέγεται με τον Ηράκλητο. Έκτορα και Ορφέα, ελπίζω να ακούτε. Η παιδική εποχή είναι άπειρη, γιατί το παιδί δεν γνωρίζει θάνατο και όπου απουσιάζει η υποψία, εκεί παραστέκει η σιγαλιά του αιώνιου. Από τον δάσκαλο Δημήτρη Λιαντίνη. Εξάλλου έχουμε και κάποια αποσπάσματα
η ιδέα του θεϊκού θανάτου, η εκπήρωση και της ανάστασης αναγέννησης του υλικού κόσμου είναι εξέλιξη ανάλογων αρχών του Ηράκλειτου και του Πλάτωνα επεξεργασμένη στοϊκά. Η εκπήρωση μεταβάλλει την ουσία της ύλη σε πυρ και συμβαίνει διότι βαθμία αυξάνεται το πυρ και καταλήγει να απορροφήσει εντός του όλες τις συμπαντικές υπάρξεις, όλο το σύμπαν δηλαδή. Αυτή την έσχατη κατάσταση της ύλη την αποδίδει ο Χρήσιπος, τον Ζεφ, ο οποίος αντιπροσωπεύει το θεϊκό πυρ, για να εξηγήσει τη διαδικασία της προσωρινής φθοράς της ύλη και της αναγέννησής της. Ο Δίας με την εκπήρωση συγκεντρώνει εντός του όλους τους σπερματικούς λόγους που είχαν διανεμηθεί από τον ίδιο στα είδη για την αναπαραγωγή τους. Και με αυτούς αρχίζει την εκ νέου ανάπλαση του κόσμου, ο οποίος είναι πανομοιότυπος του παλιού εξαιτίας της ποικιλίας των σπερματικών λόγων, οι οποίοι, σαν μοναδικοί που είναι για κάθε είδος, αποτελούν τον φορέα της αναπαραγωγής του. Αυτού του είδους την αναγέννηση την αποκαλούν ιστοϊκή παλιγενεσία και αποκατάσταση. Ο κόσμος αναγεννιέται με την εκπήρωση, διότι επιστρέφει πάλι εντός του η διακόσμηση, η ισονομία, δηλαδή των τεσσάρων βασικών του στοιχείων. Η στοιχειακή ισότητα δημιουργεί την ισορροπία όλων των κοσμικών στοιχείων, επειδή αποκλείει την μονομερή επικράτηση κάποιου από αυτά. Η εκπήρωση και η αναγέννηση των ειδών επαναλαμβάνονται αιώνια. Η πίστη στην καταστροφή του κόσμου έχει αντίκτυπο και στην στοϊκή ηθική. Συγκεκριμένα ο Χρήσιπος την θεωρεί σαν αποκάθαρση από το κακό. Θα αναφερθώ σε αυτό το σημείο σε κάποιες πλευρές της φιλοσοφικής σκέψης του Ηράκλειτου, που αναδεικνύει ο συγγραφέας στο βιβλίο. Ο νόμος της διαλεκτικής μεταβολής, τα πάντα ρη, έλεγε ο αρχαίος ηλιστής φιλόσοφος Ηράκλειτος. Για τη διαλεκτική δεν υπάρχει τίποτα το οριστικό, το απόλυτο, το ιερό, έγραφε ο Έγγελς στο έργο του Φόιερμπαχ. Στο περιβάλλον όλα μεταβάλλονται, αναδιαμορφώνονται, αλλάζουν. Οι αλλαγές αυτές ήταν παλιά αποτέλεσμα φυσικών αλλαγών. Στην εποχή μας όμως είναι βίαιες και έξω από τους νόμους της βιολογίας ή της κλιματολογίας, για παράδειγμα. Η καταστροφική μανία του κέρδους εισβάλλει στο περιβάλλον, προκαλεί αλλαγές που τείνουν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και μάλιστα σε όρια που σιγά σιγά φτάνουν σε σημεία που δεν είναι πλέον αναστρέψιμα. Έχουμε ρημοποιήσεις, λειψιδρία, ρήπανση της ατμόσφαιρας στη θέση απλών και αργών κλιματικών αλλαγών. Μεταβολών των οικοσυστημάτων από τα δάση στην μπετονοποιημένη πλέον πόλη, στη θέση της μεταβολής του δάσους σε χορτολιβαδική και μετά ξανά σε δασική έκταση. Στη θέση της διαδικασίας της ανανέωσης της φύσης ή καταστροφή της φύσης. Είναι και επίκαιρο. Η νεωτέρα φιλοσοφία δεν έκανε άλλο από το να συνεχίσει μια αποστολή που είχαν ήδη αρχίσει ο Ηράκλειτος και ο Αριστοτέλης. Μας το υπενθυμίζει ο Γιάννης, το έγραψε ο Κάρολος Μάρξ στην εφημερίδα Ρινανία 14 Ιουλίου 1842. Ο νόμος της ενότητας και της πάλης των αντιθέτων. Ο μετασχηματισμός κάθε πράγματος στο αντίθετό του. Μια άλλη αρχή του Ηρακλήτου. Και η ενότητα των αντιθέτων. Ο τρίτος νόμος της διαλεκτικής. Είναι τόσο φανερό στο φυσικό περιβάλλον που Μάρξ και Έγγελς έπαιρναν παραδείγματα από την τότε βιολογία και φυσιολογία για να κάνουν κατανοητό τον νόμο αυτό. Η εξέλιξη ενός ζωντανού οργανισμού από φυτό σε καρπό και από καρπό σε σάπια οργανική ύλη, αλλά και η δημιουργία από την νεκρή αυτή ύλη έμβιων όντων που τελικά αναπτύσσουν καινούριο ζωντανό οργανισμό, η διάρθρωση της λεγόμενης τροφικής αλυσίδας στα ζώα και στα φυτά και ακόμα η ενότητα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις που αναφέρθηκαν, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον νόμο αυτό. Τροφή για σκέψη σε αυτό το σημείο από τον συναρπαστικό σε αυτά τουλάχιστον τα κομμάτια Ιωάννη Δημόπουλο, μέσω Λιαντίνη. Ο Ηράκλειτος και ο Παρμενίδης είναι αντίθετα ομόφωνοι. Συμπλέκονται όπως συμπλέκεται το φως και το σκοτάδι, την ώρα που δίνουν το λυκαυγές και το λυκόφως. Ο συγγραφέας μας υπενθυμίζει. Προσέξτε. Ο Ηράκλειτος απέφευγε τους ενήλικες και έπαιζε με τα παιδιά πεσούς, ενώ πίστευε ότι τους νόμους έπρεπε να τους θέτουν τα παιδιά, όχι οι μεγάλοι. Εξάλλου ο Γιαννόπουλος, για να μιλήσουμε για τον έτερο δάσκαλο, έγινε πολύ γνωστός και είχε αφοσιωμένους φίλους στον πνευματικό κόσμο των Αθηνών. Τόσο για το πρωτότυπο ελληνοκεντρικό παθιασμένο πνεύμα του, αλλά επίσης και για τον μποέμικο και άκρος φιλελεύθερο για τα συντηρητικά ήθη της εποχής τρόπο ζωής του. Κατά τις μαρτυρίες, μάλιστα, υπήρξε και ωραιότατος άνδρας. Εν τούτης δεν είχε την ευρύτερη αποδοχή που ποθούσε ο συγγραφέας, πόσο μάλλον να αναμορφώσει κατά το όραμά του την ελληνική κοινωνία. Σε αυτό συναντιέται με τον Λιαντίνη. Ο Ίων Δραγούμης έγραψε για τον Γιαννόπουλο. Μου φάνηκε σαν το βοριά το παγωμένο, που μανιασμένο σαρώνει τους βρώμικους
από μικρόβια αέριδες και από κάθε βρώμα ή σκουπίδι καθαρίζει τον κόσμο. Σε αυτού τον ρυθμό τη ζωή μου τονίζω. Σε αυτού τον ρυθμό μάλλον. Το έργο του Νίτσε διακρίνεται σε τρεις περιόδους. Αρχικά φανερά επηρεασμένος από τον Σοπενχάουερ και τον Βάγνερ, διαπνεόταν από μια ρομαντική αντίληψη των πραγμάτων. Στη δεύτερη περίοδο, χειραφετημένος από τις επιρροές της πρώτης, ο Νίτσε πλέκει το εγκόμιο της λογικής και της επιστήμης, ανακλώντας την παράδοση των Γάλλων αφοριστών. Στην τρίτη και πιο όριμη περίοδο, ο Γερμανός φιλόσοφος ασχολείται με το ζήτημα της καταγωγής και της λειτουργίας των αξιών στην ανθρώπινη ζωή. Ο Νίτσε προχώρησε σε μια ανάλυση και εκτίμηση των θεμελιωδών πολιτιστικών αξιών της φιλοσοφίας, της θρησκείας και της ηθικής των χερών του. Με τον όρο μηδενισμός εννόησε τον υποβιβασμό των υψηλών αξιών της εποχής του, την οποία θεωρούσε ότι χαρακτηρίζει ο παθητικός μηδενισμός. Ουσιαστικά θέλησε να πει πως ο θετικισμός του 19ου αιώνα είχε καταρρύψει την απολυτότητα που περιέβαλε τις παραδοσιακές αξίες της θρησκείας και της φιλοσοφίας. Αντιεθνικιστής και απόλυτα αντιρατσιστής, προέβλεψε ότι το έργο του θα παρερμηνευθεί και ότι δύσκολα θα γίνει κατανοητό σε βάθος και η ιστορία έδειξε ότι είχε απόλυτο δίκιο. Εξάλλου μας περιγράφει και τον θάνατό του, την κατάληξη του Γιάννη στο βιβλίο. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η παρερμήνευση του έργου του από τους οπαδούς του ναζισμού. Αναφέρεται σε αυτό ο Γιάννης, χρησιμοποιώντας και τη φράση «Χίτλερ και Σία», κυρίως εξαιτίας παρεμβάσεων της αδερφής του στα γραπτά του Νίτσε μετά το θάνατό του. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση σε σχέση με τον Κωστή Παλαμά και σε αυτό που αναφέρεται σε αποσπάσματα ο Γιάννης, γιατί είπα ότι κάνει ένα συναρπαστικό ταξίδι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία αλλά και στη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία. Ο Παλαμάς, ο άνθρωπος του γραφείου, δεν είναι ούτε εγκεφαλικός ούτε αποκομμένος από την οδυνηρή πραγματικότητα που ακόμα κι αν ο ίδιος δεν την έζησε, τη συλλαμβάνει όμως με τις κεραίες της ευαισθησίας του και της ανθρωπιάς του. Όπως το ποίημα «Εμείς οι εργάτες», γραμμένο το 1913. Η δημοσίευσή του είναι συνειδητή επιλογή του ποιητή, έστω και αν γράφτηκε το 1913. Η περίοδος 28-33 είναι περίοδος στην οποία κορυφώνται σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο η μεγάλη κρίση και είναι έκδηλη δεινή κατάσταση των εργαζομένων. Ο Παλαμάς αντιλαμβάνεται την κατάσταση της ελληνικής εργατικής τάξης. Το πρόβλημα είναι αν ο ποιητής συλλαμβάνει το νόημα των καιρών και αν απαντάει σε αυτό. Όχι ως πολιτικός ή φιλόσοφος, αλλά ως ποιητής, που ο λόγος του παίρνει και άλλες διαστάσεις. Τι διαφορετικό όμως μας λέει, δηλαδή περί της ενώσεως των Ελλήνων, έτσι, της φτωχής τότε Ελλάδας. Αγκαλιαστείτε αδέρφια, ορθή, με μια καρδιά, μια γνώμη, δικαιοσύνη, βρόντιξε και λάμψε, προκοπή. Και όταν λέει, εμείς οι εργάτες είμαστε που με τον ιδρώτα μας ποτίζουμε τη γη για να γεννά, καρπούς, λουλούδια, τα αγαθά του κόσμου, ολόγυρά μας. Φτωχή, αλουλούδια, στη άκαρπη, μονάχα η αργατιά. Δεν αναδεικνύει ο ποιητής το πρόβλημα της κοινωνικής αδικίας. Είναι τέλος πάντων κάποια από τα αποσπάσματα με τα οποία ήθελα να συνδιαλογώ με τον Γιάννη και να συζητηθώ. Ο ποιητής αισθάνεται την υποδούλωση των συγχρόνων του. Υπάρχει ποιητικότερη παρουσίαση της θεωρίας για την αλωτρίωση του ανθρώπινου μόχθου όταν συνεχίζοντας γράφει «Στου κόσμου τους θησαυριστές το βιό σου, εργάτε, εργάτη, νόμοι, στο τρώνε αδικητές χωρίς ντροπή». Όπου θέλετε τοποθετήστε ιδεολογικά τον Παλαμά. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, όχι μόνο στο ποίημα αυτό, αλλά και σε ολόκληρο το έργο του, είναι ότι ο Παλαμάς έχει την ειλικρίνεια και την ευθύτητα ενός ιδεολόγου επαναστάτη, που έχει εγκλωβιστεί στον ιδεαλισμό της εποχής του. Αυτό ακριβώς διαδηλώνει στο επόμενο ποίημα της συλλογής του, ο Γκρεμιστής, το οποίο είναι αφιερωμένο στον νέο Ναδραγούμη και μας υπενθυμίζει ο Γιάννης. Εξάλλου, στον κύκλο των τετραστίχων, φωνάζει «Εργάτη, είδα το δίκιο σου και έλεα να ξεκινήσω, να σταθώ πλάι σου, μια φωνή μου έκραζε πάντα, πίσω, να ήταν το αίμα μέσα μου πουρέι του νοικοκύρη, να ήταν η μούσα ρηγικό που μου δόκε ψαλτήρι». Δεν θα πω πως το τετράστιχο αυτό δηλώνεται το αίσθημα της ενοχής, επειδή δεν περπάτησε στη ζωή του για τον αγώνα του εργάτη. Ήταν πάντως ένας βαθύς προβληματισμός του ίδιου, γιατί έμεινε θεατής σε έναν αγώνα που ήταν δίκαιος. Αλλά και το επόμενο τετράστιχο εκφράζει τα αισθήματα απαξίωσης του εαυτού του, όταν λέει «Εργάτη, οκνός όταν περνώ που τρως και σε κοιτάζω, ντροπαλά στέκω ευλαβικά
και σαν να τα δοξάζω με τις δουλειάς των κάματο και με τον ιδρώτα σου, μυρωμένα το μαύρο σου ψωμί και την ελιά σου. Η αντίθεση ανάμεσα στη ζωή του ξωμάχου και του αποκατεστημένου αστού γεννάει στον ποιητή αισθήματα ντροπής. Πόσοι σύγχρονοι έχουν αυτήν την ταπεινότητα. Και όταν αναφέρει οι δύναμες και οι γνώμες των Κεσάρων του ελεύθερου ξαπολύσαν τους λεγεώνες για τον πόλεμο, μόλον των Ταρτάρων τη βοήθεια πρωτόφαντος τους αιώνες. Σεισμοί καταλυτές από τον Τενάρο, τάντρα ως του Ρήνου τους βυθούς, γοργόνες και βαλκύρες ρεκάζουν. Άρον, άρον, σταύρωσαν. Και με σκύπτρα με κορώνες, οι σταυρωτίδες, τα έθνη οι σταυρωμένοι. Μα ορμή εκδικήτρια τα έθνη σηκώνει και των Κεσάρων κατά γης η θρόνη. Και από τα έθνη και από Κέσαρες πιο απάνω και από το θέλημα όποιου λαοπλάνου, Σπάρτακε, εσένα η νέμεση ανασταίνει. Δεν θα μακρηγορήσω. Θεωρώ εν κατακλείδη ότι ο Ιωάννης Δημόπουλος υποβάλλει μια πρόταση ερευνητική. Είναι ένα πνευματικό εγερτήριο. Είναι ένα έναυσμα που μας δίνει για τη συνέχιση της έρευνας όσον αφορά στους πέντε φιλοσόφους κολόνες του πνεύματος. Τον ευχαριστώ για την τιμή και σας ευχαριστώ όλους.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ όλους σας θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τους προλόγους τους στο παρόν πόνημα, τους Περικλή Σταμπέκη, Παναγιώτη Τερπάνδου και Ορφέα Τσακρίδη. Τέλος, ευχαριστώ τον εκδοτικό μου οίκο Άμωνα και την οικογένειά μου για τη στήριξη. Καθώς τους προμιλήσατες για τα υπέροχα λόγια τους. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Το πρώτο μας θέμα είναι ο έρωτας και ο θάνατος. Θέμα νομοτελειακό, διαχρονικό και επίκαιρο. Το δεύτερο θέμα μας είναι οι Έλληνες. Ο περιούσιος λαός του πνεύματος. Εγώ έτσι τους χαρακτηρίζω. Είναι και αυτό θέμα νομοτελειακό, διαχρονικό και επίκαιρο. Αισθάνομαι δέος. Δέος μπροστά στο μεγαλύτερο προσοκρατικό στοχαστή, τον Ηράκλειο των Εφέσιων. Δέος για τον πιο ανατρεπτικό και αντισυμβατικό νου του 19ου αιώνα, τον Φρυδερίκο Νίτσε. Δέος για τον πιο παθιασμένο εραστή του Αττικού τοπίου, τον Περικλή Γιαννόπουλο. Δέος για τον μεγαλύτερο Έλλην φιλόλογο και πιο μορφωμένο άντρα της εποχής του, τον ηρωικό Ιωάννη Σικουτρή. Και τέλος και δέος για τον διδωρία καθηγητή φιλοσοφίας Δημήτρη Λιαντίνη, που ολόκληρος ο βίος του υπήρξε μια μελέτη και μονομαχία θανάτου. Ξέρετε, ο Λιαντίνης είναι γνήσιο τέχνο του Ταγέτου, του πρώτου δημόσιου σχολείου παγκοσμίως. Η αγωγή των Σπαρτιατών υπήρξε το πρώτο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της ανθρωπότητας, που στόχος του και επίτευγμά του ήταν η άρνηση φόβου θανάτου. Το παρόν έργο υπήρξε ένα προσωπικό τόλμα. Μπορείς να εκτεθείς ανεπανόρθωτα ανάμεσα τόσες μεγάλες μορφές. Αλλά ζει κάποιος ο οποίος ζει επικίνδυνα. Ο πρίγκιπας Ιθάκης, ο Οδυσσέας, από το ρήμα Οδύσσομαι, αυτός προκαλεί οργή ακόμα και στους θεούς. Μπροστά στο φόβο του θανάτου από τον κατασπρωγμό του από τον Κύκλοπα, είπε: Είμαι ούτης, δηλαδή είμαι ο κανένας. Ο έρωτας του για ζωή, η αγωνία του για επιστροφή στην Ιθάκη, ο νόστος για την Πινελόπη, τον οδήγησε μπροστά στο φαινόμενο θάνατος να πει ο πρωταγωνιστής του έπους: Είμαι ο κανένας. Θυμίζω ότι ο θαλασσοδαρμένος, μετά τον Τροϊκό πόλεμο στο νησί της Καλυψός, όταν το σαγηνευτικό θηλυκό του πρότεινε αιώνια θανασία και αιώνια νεότητα, ο ήρωας επέλεξε το δύσκολο, τον τραχύτο δρόμο, τη θνητότητά του. Τέτοιες επιλογές έκαναν και οι πρωταγωνιστές τούτου του βιβλίου. Τίποτα το μεταφυσικό, τίποτα το μεταφυσικό. Αυτό είναι και το αιώνιο μήνυμα των Ελλήνων, όλα κάτω από τον ουρανό. Τα πέρατα της ψυχής δεν θα τα βρεις όλους κι αν πάρεις τους δρόμους. Τόσο βαθύς είναι ο λόγος της και αυτονού πάλι ο νόμος του είναι ολοένα και πληθαίνει από μόνος του. Ηράκλητος ο Εφέσιος. Πόση συνοπτική δύναμη, εσωτερικής εποπτείας και πόση συγκεντρωτική και ολοκληρωτική προσπάθεια χρειάστηκε να αποκοπεί ο νους των προσοκρατικών από τη ροή του κόσμου και να φτάσει σε αυτά τα υψίπεδα. Απάτες και ονισμένες βουνοκορφές στις σκέψεις τους, αρχή στοχασμού η εποχή τους. Παρμενίδης, Λεύκηπος, Ξενοφάνης, Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος, Αναξίμαδρος Αναξιμένδης, Ηράκλητος ο Εφέσιος, φαντάζουν ως γίγαντες και οι επόμενοι σώμους τους στάθηκαν ως νάνοι. Ο Χρυσός Αιώνας δεν είναι το Περικλή. Όχι, ο Χρυσός Αιώνας υπήρξε εκείνων των προσοκρατικών. Επόμενη πνευματική επανάσταση είναι των Σοφιστών, Πρωταγόρας, Αντίφων, Γοργίας και υπόλοιποι. Έδειξε η ροή του χρόνου ότι έχουν δίκιο. Ο Νίτσε, αυτός ο βαθινούς, τους έφερε στην επιφάνεια. Είναι ο παλμός ψυχής που συγκροτείται ερωτικά από τον Ηρακλήτιο λόγο και από τον νου του Ανεξαγόρα. Ερωτικά πάντα για να μην συντριφθεί από το μηδέν. Δυστυχώς το έθνος που κάποτε θεμελίωσε το λογικό σήμερα είναι παράφρον. Δυστυχώς ο λαός που υπήρξε εραστής του κάλου σήμερα είναι ανέραστος και άσχημος. Ο κόσμος που θεμελίωσε τη φιλοσοφική σκέψη σήμερα οι απόγονοί του είναι δέσμοι της αδιαφορίας και της άκρα αληθιότητας. Γιατί να είμαστε τόσο κατώτεροι των περιστάσεων. Ο λυσμός υπήρξε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχει γεωγραφικό περιορισμό και δεν έχει και ιστορικό τέρμα. Αυτό εμείς οι νεοέλληνες αρνούμαστε πεισματικά να το συλλάβουμε. Αυτή η άρνηση είναι και η πρώτη απομάκρυνση από αυτούς τους μεγάλους. Το να είσαι Έλλην είναι Ολυμπιακό αγώνισμα. Και εμείς σήμερα τους Ολυμπιονίκες μας δεν τους στεφανώνουμε. Για τον αρχαίο Ολυμπιονίκη, υπέρτατη του ανταμοιβή ήταν αν αιώνιος. Τίποτα το παραπάνω. Ο Έρος πρωτοεμφανίζεται στη γωνία του Ισίωδου. Μετά το χάος, τη γη, τα Τάρταρα, έρχεται ο Κάλιστος σε να θανατήσει θέση. Ο ομορφότερος ανάμεσα τους αθανάτους. Ακόλουθος της θεάς της ομορφιάς της Αφροδίτης, δυνάστης θεών και θνητών. Γιος του Πόρου και της Παινίας, κατά το συμπότισο του Πλάτωνα, έργο που θα σταθεί αφορμή για την αυτοχειρία του ηρωικού Ιωάννη Σικουτρή. Ο έρωτας και ο θάνατος, οι δύο συμπατικοί νόμοι, έλεγε ο Λιαντίνης. Φιλότης και Νίκος, το Πεμπεδοκλής ο Κραγαντίνος. Ο έρωτας για ζωή οδήγησε τους Έλληνες να καταδυθούν στα έντυπα κατά του μηδενός και από εκεί να δυθούν στην επιφάνεια τρεις βαρισίμαντες λέξεις: τραγωδία, ανάγκη και αγώνας. Η
Η Αττική Τραγωδία υπήρξε το μεγαλύτερο καλλιτέχνημα ενός ανθρώπου. Το μεγαλύτερο καλλιτέχνημα. Ένα ανθρώπινο ψυχογράφημα που ο Φρόντ και ο Γιούγκ μπροστά του θα έσκιζαν τα πτυχία του. Στην Αττική Τραγωδία δεν υπάρχει happy end. Δεν είναι αμερικάνικη σαπουνόπερα. Στην Αττική Τραγωδία οι σκηνές βίας δεν παρουσιάζονται όπως κάνει σήμερα η τηλεόραση. Στην Αττική Τραγωδία οι πράξεις βίας αναγγέλλονται. Στην Αττική Τραγωδία συγκρούνται δύο δίκαια. Δίκαιο έχει και η Αντιγόνη που θέλει να θάψει και τον αδερφό της. Δίκαιο έχει όμως και ο Κρέοντας που θέλει να διασφαλίσει τους νόμους που λέει ότι οι προδότες πρέπει να είναι άταφοι. Τότε τους προδότες αφήναν άταφους. Σήμερα εμείς τους βάζουμε κυβέρνηση. Δίκαιο έχει και ο Ρέστης για τη Μητροκτονία γιατί η Κλυτεμνίστρα σκότωσε τον πατέρα του. Δίκαιο όμως έχει και η μάνα του επειδή εκτελεί τον άντρα της γιατί θυσίασε την κόρη του Ιφηγένεια στην Αυλίδα. Λέει ο Λιαντίνης. Στην Αττική Τραγωδία ο άνθρωπος παλεύει με τη μοίρα του. Στην τραγωδία του Σέξπιρ ο άνθρωπος παλεύει με τον συνάνθρωπό του. Στη σημερινή τραγωδία ο άνθρωπος παλεύει με τον εαυτό του. Η λέξη αγώνα είναι θεμελιακή για τους Έλληνες. Αγώνας είναι η γυμναστική στις παλέστρες. Αγώνας είναι η μυδική πόλεμη. Αγώνας είναι η σκέψη για κατανόηση. Αγώνας είναι και η μάχη που δίνει ζωή εναντί του θανάτου. Είναι αυτό που λέει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ενδροπία. Είναι αυτό που εκπληκτικά είπαν οι Έλληνες, ανάγκη. Ενδροπία είναι ό,τι γεννιέται οφείλει και να πεθάνει. Ό,τι δημιουργείται οφείλει να καταστραφεί. Δίκη το είπε ο Ανάξιμανδρος. Στην πολιτεία του Πλάτωνα, γένος θηλυκού. Η ανάγκη στέκει πάνω, στην πολιτεία του Πλάτωνα, η ανάγκη γένος θηλυκού στέκει πάνω από τους θεούς και με τις κόρες της μοίρες εξουσιάζει τον κόσμο. Μιλάμε για μια εντυπωσιακή σύλληψη ενός βαθιά φιλοσοφημένου και πεσημιστικά όμορφου λαού. Την ανάγκη ούτε οι θεοί δεν μάχονται, λέει ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, ο Πιτακός ο Μυτιληναίος. Ενώ όταν ρωτήθηκε ο Θαλής, τι το ισχυρότερο, ανάγκη ισχυρότερα απάντησε. Τέλος, ο Θράξ Λεκκυπός είπε ότι η ανάγκη εξουσιάζει το σύμπαν. Ο Πλάτων, ο θεομελιωτής της δυτικής σκέψης, όρισε τη φιλοσοφία ως την ανάλυση θανάτου. Ο άνθρωπος είναι το μόνο έμβιο πλάσμα που γνωρίζει με βεβαιότητα το θάνατό του. Μοίρα του ανθρώπου είναι και το τέρμα του. Γινόμαστε οι αυτοί μας όταν τις οριακές καταστάσεις αντιμετωπίζουμε κατάματα. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κρίμα της παιδείας μας. Το ότι δεν λέμε στα παιδιά μας για το φαινόμενο αυτό, το αποκρύπτουμε. Ξεκινάμε με ψέματα δηλαδή στα παιδιά μας. Το δεύτερο μεγάλο κρίμα είναι αυτό που είναι ότι αυτοί που περιγράφονται στα σχολεία μας δεν είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Θα ήταν αστείο να πούμε σε έναν αρχαίο Έλληνα ότι υπάρχει υπουργείο πολιτισμού, βουλευτική ασυλία, αντιπροσωπευτική δημοκρατία και βέβαια στα πανεπιστήμια, εκεί που η σκέψη πρέπει να είναι ελεύθερα και να ενεργεί, να έχουμε βάλει το χαλκά των κομμάτων, εκεί που είναι η μάζα δηλαδή. Ο αρχαίος θα γέλαγε με αυτά ή θα κλαίγε. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι θρησκείες έχουν ποντάρει στο φόβο του θανάτου, τάζοντας με τα θάνατο ζωή. Όπως και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε εξουσία έχει και ένα ιερατείο δίπλα της. Τη λύση στο θέμα θάνατος την έδωσε ένας Έλληνας, άλλος ένας μεγάλος Έλληνας. Ο ιδρυτής της φιλοσοφικής σχολής του κήπου, ο Επίκουρος. Λέει ο Επίκουρος, Θεός άφοβος, μη το φοβάσαι το Θεό, δεν θα σε κρίνει. Θάνατος ανέστητος, όταν έρχεται ο θάνατος εσύ δεν υπάρχεις και όταν υπάρχεις εκείνος απουσιάζει. Το αγαθόν εύκτητον, η ευτυχία είναι εφικτή. Κακόν ευκαρτέρητον, τις δύσκολες στιγμές της ζωής μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Το εκπληκτικό με τους Έλληνες ήταν ότι ήταν ικανοί να διακρίνουν το λεκτέο μέσα από τη συγκάλυψή του. Ήταν ικανοί γιατί αυτό τους πρόσφερε το πανανθρώπινο δομητέο υλικό. Η ελληνική γλώσσα, κάλετε τις παγκόσμιες λέξεις, θέατρο, δημοκρατία, οικονομία, γαλαξίας, κόσμος, ο δυτικός κόσμος, ο δικοτικός πολιτισμός θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Ένας δυτικός κόσμος που υπάρχει γιατί υπήρξαν οι μάχες στο Μαραθώνα, στις Πλατεές, στις Θερμοπύλες και στη Σαλαμίνα. Δεν είναι τυχαίο που ο μεγαλύτερος τραγικός ποιητής ο Εσχύλος ζήτησε να γραφτεί στον τάφο του ότι υπήρξε μόνο μαραθωνομάχος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αδερφός του, ο Κυνέγυρος, στην αμαχία της Σαλαμίνας κρατούσε με τα δόντια τα βαρβαρικά πλοία να μην διαφύγουν, γιατί πριν οι βάρβαροι του είχαν κόψει τα χέρια. Φυλάτε τη γη σας και την τιμή σας με το σπαθί σας, έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Η πρώτη αρετή για τους Έλληνες είναι η Ανδρεία, γένος θηλυκού κι αυτή. Είναι το μεγαλείο της απαρχής των Ελλήνων δεν βρίσκεται πίσω μας στο παρελθόν, αλλά ίσταται μπροστά μας. Μια απαρχή που έχει περάσει πάνω από όλα όσα είναι να έρθουν και πάνω και από εμάς τους ίδιους. Μια απαρχή απόμακρη που επιτάσσει να ανακτήσουμε το μεγαλείο της. Ο κόσμος είναι ένα παιχνίδι όπως πρωταρχικά αντιλήφθηκε ο Ηράκλειτος Εφέσιος.
αυτός ο στοχαστής ανήκει στο παροχημένο μέλλον. Ο άνθρωπος είναι παίχτης και παίγνιος. Μέσα στον κόσμο αυτό αναδύονται έννοιες και αλήθειες που χάνονται. Ένας κίνδυνος που μας έλκει. Μια άβυσσος που μας περιβάλλει βαθύτερη και από τον όλεθρο. Χάος το πάνε οι Έλληνες. Και σε αυτό το χάος, ο σημερινός ο ανθρωπάκος θέλει να κυριαρχήσει. Ο σημερινός ο ανθρωπάκος που δεν μπορεί να κυριαρχήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Ο χρόνος γόνιμος και αδυσόπιτος κινητοποιεί και συντρίβει. Ένα παιδί που παίζει το όρισε ο ενικτής. Ο άνθρωπος φορέας μιας ακόρεστης θέλησης έναντι της φυσικής νομοτέλειας. Άνθρωπος. Εκείνος που τίνει προς το μηδέν. Το πιο πρικισμένο, αλλά και το πιο αυτοκαταστροφικό όν. Ουδέν ανθρώπου δεινότερο, έλεγε η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Φιλοσοφία είναι και η ενοποίηση των αντιθέτων. Κανείς μας δεν ήταν έτοιμος να ζήσει και κανείς μας δεν είναι ποτέ έτοιμος να πεθάνει. Το θάνατο μόνο η συμφιλίωσή του τον κερδίζει. Είναι αυτό που είπε ο Κάφκα. Το πρώτο βήμα ότι αρχίζει να καταλαβαίνεις είναι επιθυμία να πεθάνεις. Με το ξεκίνημα του σκέπτεστε, ξεκινάει και η φθορά. Σκέφτομαι, θα πει κατευθύνω τη συνείδησή μου. Κάθε ιδέα μου είναι δημιούργημά μου. Είναι προνομιακά δική μου. Ανήκει σε μένα. Τέλος, το παιχνίδι της ζωής ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο παίζεται απολαυστικότερα όταν δεν έχει χαθεί η παιδική μας αθότητα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Και άμα σας κούρασα, δεν πειράζει. Θα κλείσω με ένα απόθεγμα ενός ελληνολάτρη. Κινήθηκα σε ίση απόσταση από την αθλειότητα και τον ήλιο. Η αθλειότητα δεν μ' άφησε να πιστέψω ότι όλα πάνε καλά κάτω από τον ήλιο μέσα στην ιστορία. Ο ήλιος όμως μου έμαθε ότι η ιστορία δεν είναι το παν. Άλμπερτ Καμί. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.